Οι εκπαιδευτικοί σε όλε τι επισκέψει που έχω κάνει στα σχολεία είχαν μία ανησυχία. Να μην του αξιολογεί μόνο ένα άνθρωπο. Γιατί είχαν το φόβο ότι μπορεί ενδεχομένω λόγω μια προσωπική σχέση ιδιαίτερη με, με τον συγκεκριμένο ναι, ναι. άνθρωπο να υπήρχαν ζητήματα αξιολόγηση. Το ακούσαμε, το καταγράψαμε και στο νομοσχέδιο που θέσαμε σε διαβούλευση προβλέπονται τρει αξιολογητέ. Ο διευθυντή του σχολείου, ο σύμβουλο εκπαίδευση που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου και ο σύμβουλο ειδικότητα. Τι είναι ο σύμβουλο ειδικότητα, ο σύμβουλο φυσική, χημία, ιστορία και ούτω καθεξή. Άρα, τρει αξιολογητέ, προβλέπεται επιτροπή ενστάσεων και το διευκρινίζουμε ότι η αξιολόγηση είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για να γίνεται ο εκπαιδευτικό καλύτερο. Να βελτιώνεται. Να καταγράφουμε και τα θετικά του σημεία, αλλά Μάλιστα. και τα σημεία τα οποία χρήζουν βελτίωση, στα οποία, mm -hmm. στα οποία μπορεί να βελτιωθεί ακόμα στο εκπαιδευτικό. Η αξιολόγηση έχει δύο στόχου. Γιατί... Έχει δύο στόχου. Ένα άνθρωπο, αν δεν είναι κατάλληλο, πρέπει να Απομακρυνθεί από τη θέση. Θα σα πω: είναι. Έχει δύο στόχου η αξιολόγηση. Ο πρώτο στόχο είναι η επιβράβευση. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι αποδίδουν πολύ καλά να παίρνουν επιπλέον μόρια για να γίνουν διευθυντέ σχολείων, διευθυντέ εκπαίδευση και το καθεξής. Άρα πρώτο στόχο είναι η επιβράβευση. Δεύτερο στόχο, μηχανισμό βελτίωση. Και αυτό δεν, είναι, δεν, εφε, δεν, δεν, δεν ανακαλύπτει εδώ η Ελλάδα την πυρίτιδα, mm. αλλά είναι διεθνή στάση στα εκπαιδευτικά συστήματα, όσο επιτοπλίσουν τα η αξιολόγηση διεθνώ χρησιμοποιείται ω ένα ανατροφοδοτικό μηχανισμό στον εκπαιδευτικό. Δηλαδή ένα εργαλείο για να γίνει ο εκπαιδευτικό καλύτερος. Το